Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Φτιάχνω αυτό το σύντομο βίντεο για να σας ενημερώσω για το τρίτο webinar, το τρίτο διαδικτυακό ψυχολογικό εργαστήρι που θα γίνει μέσω Zoom για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής το Σάββατο 5 Αυγούστου 2023. Είναι το τρίτο webinar που θα κάνουμε τα πρώτα δύο διαδικτυακά εργαστήρια είχαν μεγάλη επιτυχία και ένα-δύο πρόσωπα το οποίο είχαν παρακολουθήσει και τα εκ του ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια που είχαμε κάνει στην Αθήνα τον Μάιο και τον α, Ιούνιο, μου είπαν ότι ε, ήταν παρόμοιο το συνέστημα της εγκύτητας και της ομάδος που ένιωσαν και στα διαζώσεις και γενικά ήταν μια πολύ ωραία και πληρωτική συναισθηματική, ψυχική και εκπαιδευτική εμπειρία. Τα webinar όπως και τα ψυχολογικά εργαστήρια που γίνονται διαζώσεις στην Αθήνα στην ουσία είναι χώροι, είναι χώροι στους οποίους μιλάμε για θέματα ψυχοεκπαίδευσης και ψυχοθεραπείας γίνεται μια μικρή θεωρητική εισαγωγή από εμένα και όλα τα μέλη που βρίσκονται παρόντα στη συνάντηση έχουν την ευκαιρία εάν το θέλουν να μιλήσουν και να μοιραστούν πράγματα αλλά και στην ουσία να κάνουμε πρακτικές συζητήσεις οι οποίες να μας βοηθήσουν να πάρουμε ψυχολογικά εφόδια για να προχωρήσουμε με τον αγώνα μας και δεν αποτελεί ψυχοθεραπεία, δεν είναι ψυχοθεραπευτικές ομάδες αυτές, είναι Κάτι σαν uh, masterclasses, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο κανάλι αρκετό καιρό, άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε, προβληματίζονται, άνθρωποι που δοκιμάζουν πάνω τους uh, στον εαυτό τους όλα αυτά που μαθαίνουμε μέσω της προσωπικής προσπάθειας, που προσπαθούν να τα πάρουν μαζί τους στη ψυχοθεραπεία τους και που θέλουν κάτι έξτρα. Λοιπόν, το θέμα uh, του εργαστηρίου αυτού είναι διτό έχει να κάνει με τη μαθημένη αβοηθησία αλλά και την εσωτερική κινητοποίηση. Ο τίτλος του τρίτου αυτού διαδικτυακού ψυχοεκπαιδευτικού εργαστηρίου είναι «Πώς βρίσκω την εσωτερική κινητοποίηση να ξεκολλήσω από τη μαθημένη αβοηθησία». Η μαθημένη αβοηθησία είναι μια ψυχολογική κατάσταση στην οποία ένας άνθρωπος νιώθει ψυχολογικά αδύναμος, και είναι πεπισμένος ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει να ξεπεράσει α, τις αδυναμίες του, να ξεπεράσει μια φοβία, να ξεπεράσει ένα χωρισμό, να ξεπεράσει ένα τραύμα, να ξεπεράσει το πρόβλημα της συνεξάρτησης, για παράδειγμα, να ξεπεράσει οτιδήποτε από αυτά που θέλει να ξεπεράσει ή που θέλει να εφαρμόσει α, τις έννοιες, τις αρετές και τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε ψυχοεκπαιδευτικά και μπορεί κάποιοι από εσά και καλά κάνετε, τα δουλεύετε και ψυχοθεραπευτικά. Ε, οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν αίσθημα βοηθησίας, χαρακτηρίζονται από μια παθητικότητα, χαμηλή αυτοεκτίμηση, τα παρατάνε, ε, δυσκολεύονται να επενδύσουν δυνάμεις, Ω προ το στόχο, επειδή ακριβώ δεν πιστεύουν ότι θα επιτύχουν το στόχο, που ο στόχο, ξαναλέω, μπορεί να είναι να ξεφύγω από μια σχέση ναρκιστική να κακοποίηση ή να ξεπεράσω το πρόβλημα που έχω με τη συνεξάρτηση και να σταματήσω να συνεξαρτώμαι με προβληματικά, τοξικά, γενική και κακοποιητικά άτομα και δεν έχουν αυτά τα άτομα την εσωτερική κινητοποίηση. Όσοι άνθρωποι βρίσκονται, βρισκόμαστε σε κατάσταση μαθημένη αβοηθησία, ούτω ώστε αυτά που μαθαίνουν στη ψυχοεκπαίδευση να τα βάλουν σε πράξη. Η συνθήκη τη μαθημένη αβοηθησία είναι μια πολύ επικίνδυνη ψυχολογική συνθήκη, γιατί προκαλεί φόβο και άγχο. Ο άνθρωπο, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση μαθημένη αβοηθησία, είναι σαν να έχει ένα συναισθηματικό και ψυχολογικό burnout καίγεται δηλαδή συναισθηματικά και ψυχικά. Δεν μπορεί να υπάρξει συναισθηματική επούλωση των τραυμάτων γιατί ο άνθρωπος δεν έχει την κινητοποίηση να βάλει τις δυνάμεις του ώστε να το κάνει και οι άνθρωποι με το αίσθημα της μαθημένης βοηθησίας δεν προσπαθούν επειδή δεν πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Άρα, ο σκοπός του τρίτου διαδικτυακού ψυχολογικού εργαστηρίου, του τρίτου webinar, είναι να κατανοήσουμε το ζήτημα της μαθημένης αβοηθησίας, να εξετάσουμε καθένας από εμάς εάν τυχόν ταλαιπωρούμαστε από μαθημένη αβοηθησία και να μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βρούμε εσωτερική κινητοποίηση για να ξεκολλήσουμε από τη μαθημένη βοηθησία. Δεν θα θεραπευτούμε όλοι <χει> σε αυτό το webinar. Θα πάρουμε εργαλεία από αυτό το webinar... τα οποία θα τα πάρουμε στη θεραπεία μας... θα τα πάρουμε στον προσωπικό μας πνευματικό αγώνα... και θα βοηθηθούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ένα θέμα. Ξαναλέω, τα webinars, τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια... είναι masterclasses. Δεν είναι ψυχοθεραπευτικές ομάδες. Είναι συμπυκνωμένη γνώση... Συν το μοίρασμα της κοινότητας. Αυτό το οποίο έχουν α, παρατηρήσει και έχω παρατηρήσει και εγώ οι άνθρωποι που συμμετείχαν είτε στα διαζώσει ψυχολογικά εργαστήρια, ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια, είτε στα διαδικτυακά, είναι ότι ένιωσαν μια εγκύτητα με άλλους ανθρώπους. Ένιωσαν ότι δεν είναι μόνοι τους σε αυτό που τους συμβαίνει και αυτό τους έδωσε ένα πολύ έτσι, ε, θετικό συνέστημα ανήκει στην κοινότητά μας. Λοιπόν, αυτά, αυτό είναι το τρίτο ψυχοεκπαιδευτικό webinar. Θα γίνει το Σάββατο 5 Αυγούστου 6 ώρα Ελλάδος και θα διαρκήσει μέχρι τις 9.10. Ε, στο εργαστήρι αυτό μπορεί να συμμετέχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή. Θα καρφιτσώσω στα σχόλια ένα βίντεο το οποίο εξηγεί πώς μπορεί κάποιος να γραφτεί στη συμμετοχή αν τυχόν θέλει. Υπάρχουν τρία επίπεδα στη συμμετοχή. Το πρώτο επίπεδο στοιχίζει 4,99, το δεύτερο 9,99 και το τρίτο 19,99 το μήνα, 20 ευρώ περίπου το μήνα. Και όποιο μπαίνει στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής, πέραν από το ότι αποκτά πρόσβαση στο webinar, μπορεί να βλέπει και όλα τα καινούργια βίντεο που βγαίνουν χωρίς διαφημίσεις. Επίση, αυτό το ξεκινήσαμε από το δεύτερο webinar. Βιντεοσκοπήσαμε μεγάλο μέρο, όχι ολόκληρο, γιατί γίνονται και πολλά προσωπικά μοιράσματα. Το οποίο υπάρχει διαθέσιμο για όσου βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο να το ξαναδούν. Δηλαδή, κάποιο που θα μπει τώρα στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, ίσω να θέλει και να μπορεί να δει και το δεύτερο ψυχοεκπαιδευτικό εργαστήρι, το οποίο υπάρχει στα βίντεο στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο στη συμμετοχή, όσον αφορά στα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αθήνα, το λέω εδώ ότι η επόμενη συνάντηση θα είναι μέσα Οκτωβρίου. Ε, είναι η πρώτη ανακοίνωση. Το πρώτο κάλεσμα που γίνεται για τα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά ψυχο εργαστήρια ε, θα είναι το Σαββατοκύριακο. 14 και 15 Οκτωβρίου, είναι νωρίς ακόμη, δεν έχουμε καν μπει στον Αύγουστο. Θα σας ενημερώσω στις ομάδες που έχουμε στο Viper, όσοι ήσασταν στα προηγούμενα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια. Θα ανακοινώσω μέσα Σεπτεμβρίου περίπου ξανά, πληροφορίε για τα ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια διαζώσης στην Αθήνα και κάποιο θα μπορεί να συμμετέχει εάν το θελήσει. Λοιπόν, αυτό είναι για το webinar. Σάββατο, 5 Αυγούστου, 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δικαίωμα συμμετοχή μπορούν να συμμετέχουν μέσω Zoom όσοι βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή. Ωραίο θέμα δεν διάλεξα, ε. Εάν θέλετε να έρθετε στη συμμετοχή σας περιμένω.